Στην Αρχηγή Αστυνομίας, στη Μαρίνα Χριστοδούλου, εκπρόσωπο επικοινωνίας. Κυρία Χριστοδούλου, σας χαιρετώ. Γεια σας, καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε σειρά θεμάτων να μας ενημερώσετε. Πρωτίστως για την γυναικοκτονία, όσο αποδεικνύεται στην Πάφο. Σε λίγο οδηγείται στο δικαστήριο ο φερόμενος δράστης. Ποια είναι τα νέα που έχετε εσείς μετά και από την ενομισμένη νεκροτομή? Ακριβώς μετά και τη διενέργεια της νεκροτομής επί της σωρού της 28χρονης, η αστυνομία πλέον διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Προχωρήσαμε χθες τη σύλληψη 30χρονου μόνιμου κάτοικου Κύπρου στη βάση δικαστικού εντάλματος. Από την νεκροτομή που διενεργήθηκε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας προέκυψαν ευρήματα, από τα οποία φαίνεται ότι ο θάνατος της 28χρονης επλήχθη από εγκληματική πράξη. Ναι. Στραγγαλισμό, αντιλαμβάνομαι, κύριε Χριστοδούλου, δείχνει το. Ακριβώς. Έχει εντοπιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση κάταγμα ιοειδούς οστού, σε σημείο που συνήθως παρατηρείται σε περιπτώσεις στραγγαλισμού και όχι πτώσεις. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και άλλα ευρήματα που καταδεικνύουν ενδεχομένως και τη σεξουαλική κακοποίηση της συγκεκριμένης γυναίκας. Διερευνάτε, κυρία Χριστοδούλου, τη σχέση του φερόμενου δράστη με το θύμα? Ναι, ο ίδιος έδωσε κάποιους ισχυρισμούς, ωστόσο η μεταξύ τους σχέση είναι και αυτό αντικείμενο της διερεύνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, και κυρία Χριστοδούλου,